Και γράφει. Αχ, είναι Σάββατο και γράφω hardware Σάββατο. Άρα είναι. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη hardware. Δεν ξέρω γιατί είπα τόσα πολλά μαμά. Γιατί αναγκάστηκε να κάνει και τα παπ με το στόμα. Κατά λάθος έγινε αυτό, επειδή ανοίγω το στόμα, δεν ήταν επίτηδες. Συγγνώμη. Γεια σας, Γκρέμερς, τι κάνετε, καλώς ορίσατε σε αυτό που είπα πριν. Σήμερα θα δούμε τη 4060 Ti. Ευχαριστούμε Gigabyte που μας έστειλε στην 8 GB Gaming OC. Είναι αυτή η κάρτα και εδώ και μερικές μέρες έπαιξα μαζί της και έχω άποψη. Πες μας, Δημήτρη, ποια είναι η άποψη. Λέει, σε παρακαλάμε κιόλας. Έτσι, επιτέλους κάποιος καταλαβαίνει την αξία μου και μην έρθει να χτυπήσει την πόρτα μου για χάρη το Σάββατο. Ήταν να κάνω την προηγούμενη εβδομάδα το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά είχα δουλειά. Ήταν την κάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, είναι φρέσκια η κυκλοφορία και έγινε ένας μικρός πανικός στο ίντερνετ, στα αμερικάνικα και εξωτερικού μέσα και στην αρχή λέω τι άλλο να προσθέσω σε αυτή την κουβέντα, αλλά έχω να προσθέσω κάτι γιατί αυτό που δεν έχει συζητηθεί είναι η ελληνική πραγματικότητα, η οποία είναι πολύ κοινή με τον υπολείπον, απλά σε άλλες τάξεις τιμών. Καταρχάς, να ξεκινήσω από τα βασικά. Η 4060 Ti, και μην πέστε με φάτε, θα το τεκμηριώσω, για τις επιδόσεις της στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή, για κάποιον που έρχεται από προπροηγούμενη γενιά, είναι μια okay αγορά. Okay, αν την αγοράσεις, δεν θα κάνεις τραγικό λάθος. Ωραία, το βάζουμε στην άκρη. Τώρα, η άποψή μου ότι η κυκλοφορία της 4060 Ti είναι ένα σκουπίδι. Επίσης. Και το γεγονός ότι είναι συμφέρουσα αγορά αυτή τη στιγμή, είναι ο λόγος που υπάρχει αυτό το σκουπίδι. Και γιατί είναι σκουπίδι, να σου αναφέρω τώρα. Θα φέρω το τετράδιο των. Ένα σκασμό benchmarks έκανα, γιατί τελευταία κάνω μεγάλες κάρτες που είναι 4K, αλλά αυτή η 4K δεν τραβάει, οπότε κάναμε 1440p και μου βγήκε η πίστη, θα τα πούμε μετά όμως. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτή είναι η πρώτη έκδοση της 4060 Ti που θα δούμε, 8 GB, γιατί έρχεται και μία των 16 GB, κάτι το οποίο το θεωρώ ιδιαίτερα αναγκαίο. Αλλά, να αναφέρουμε ότι αυτά τα 8 GB που έχει η συγκεκριμένη κάρτα είναι GDDR6 128 bit bus, που σημαίνει ότι είναι περίπου το μισό bus από οποιαδήποτε άλλη του ανταγωνισμού. Όχι ανταγωνισμού, οποιαδήποτε άλλη κάρτα. Ας πούμε η 3060 Ti, η παλιά αυτή, είναι ο ανταγωνισμός της. Ναι, έχει πιο γρήγορη μνήμη. Είναι ο AD106 ο πυρήνας, Lovelace. 5 νανόμετρα, γενικά είναι πολύ power efficient και το γεγονός ότι είναι 1,5 slot, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι 1,5 slot αυτή η κάρτα. Και δεν υπάρχει λόγος σχεδόν να έχει τροφοδοσία. Έχω να πω κάτι ενδιαφέρον και για αυτήν. Λοιπόν, είναι στα 2310 MHz με boost περίπου στα 2500 MHz. Έχει 4352 shading units, που εκεί είναι που είναι λίγο πάνω από την αυτή που αντικαθιστά, υποτίθεται. Οπότε έχουμε περισσότερα shading units και περισσότερη επεξεργαστική ισχύ, αλλά πολύ πιο αργή μνήμη και λίγη για το 2023. Αυτό δεν έχουμε. Ναι. Το TDP του είναι 160W. Της. Του GeForce. Και εκεί που κερδίζει το. Η κάρτα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά είναι ότι έχει RT cores 3ης γενιάς και 4ης γενιάς Tensor cores και τα 5 νανόμετρα. Γενικά, με πολύ λίγη θερμοκρασία και μικρότερη κατανάλωση ρεύματος μπορεί να βγάλει αντίστοιχες επιδόσεις με την προηγούμενη γενιά. Αντίστοιχες. 5-10% πάνω από την. Τη συγκρίνω με την 3060 Ti, την 8GB, μέχρι και 5-10% κάτω σε τίτλους που θέλουν γρήγορη μνήμη. Η μνήμη γενικά. Ωραία, πάμε να δούμε τι έχει συγκεκριμένη. PCI Express σλοτάκι, PCI Express τροφοδοσία παραδοσιακή. Έχει τώρα καινούριο δράμα, Θοδωρέ. Στις 4060 τις μεγάλες, στις 4090 τις μεγάλες, άρχισαν να σπάνε αυτά εδώ τα πινάκια και περνάει και τροφοδοσία από εδώ. Αλλά αυτή φαίνεται μια χαρά. PCI Express τροφοδοσία, ένα οχτάπινο και όχι η γελιότητα που κάνει η Nvidia. Sorry Nvidia, αλλά είναι το καινούριο σου connector, ο καινούριο σου high voltage κλπ. Αλλά πρώτον δεν χρειάζεται εκείνος, γιατί με ένα οχτάπινο υπέρ αρκετά, 160W. Αλλά επίσης αυτό δεν λιώνει, σε αντίθεση με το άλλο. Οπότε, there you go, δεν χρειάζεστε νέα τροφοδοτικά ή adapters κλπ. Μεγάλο συν. Πλουπ, το σύνδεσα και ήμουν κύριος. Εξόδους έχει δύο PCI...
PCI Express δεν έχει εξόδους. Έχει HDMI 2.1 της κατά είναι και δύο DisplayPort. Έπαιξα με το DisplayPort. Παίζαν, δεν είδα τι έκδοση, 1.4. Στείλε μου ένα μήνυμα αν έχεις 8K 120Hz οθόνη. Στείλε μου ένα μήνυμα να το ψάξω παραπάνω. Αν δεν έχεις, OK, παίζει. Αυτά έχει να πει η κάρτα. Το DLSS3 είναι το μοναδικό selling point της, νομίζω, που παίζει και στην 3060 Ti, αλλά τέλος πάντων, πιο καινούργια RT Cores, καλή τέτοια. Η ψήξη είναι για ακόμη μια φορά υπερβολική, η κάρτα τελειώνει εδώ, όχι, εδώ, και το τελευταίο 1,5 φανάκι απλά είναι pass-through. Γενικά αυτή η κάρτα με θερμοκρασία στους 25 βαθμούς δωματίου δεν την είδα να πηγαίνει πάνω από 52-53 βαθμούς στα benchmarks. Είχα και ανοιχτό το κουτί. Σας άρεσε, δεν έχει λεντάκια μέσα. Επίσης, Gigabyte. Ξέρω ότι πλέον δεν έχει SLI και τέτοιες μαλακίες. Ωραία, δεν θα βάλουμε κάτι μαζί. Αλλά για ποιο λόγο την έκανες μια μισάρα, δύο μισάρα. Γιατί το χρειαζόμαστε αυτό το έξτρα, τι θες αυτή την ψύκτρα για 160. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Όλοι το κάναν, δεν είναι Gigabyte μόνο, όλοι κάναν το ίδιο πράγμα. Αλλά αφού μπορείς να. Κάντε μια μικρή κάρτα. Ρε, σιγά, τι έξω κουτιά έχει. Θέλω να κάνω ένα πισάκι μικρό, να το βάλω κάτι τηλεόραση, να παίζω. Γιατί. Μια χαρά κάρτα θα ήταν αυτή. Σκέψου τώρα. Gigabyte. Δες τώρα. Να τελείωνε εδώ η ψήξη, να ήταν ακριβώς δύο σλότ και να βάζεις μια έτσι πιο έτσι, μπαμπάτσικη ψήκτρα και δύο φανάκια να κάνει και λίγο θόρυβο. Δεν πειράζει να κάνει λίγο θόρυβο η κάρτα και να χωρούσε ITX μικρό κυβάκι. Τι έλεγα, ναι. Η ψήκτρα να αναφέρω ότι ψήχη ενεργά και τα VRM, τον επεξεργαστή και τη μνήμη, η οποία μνήμη έχει μόνο από την μπροστά και εντάξει, δεν είναι και πολύ, 8 γίγα είναι. Η Nvidia μας έλεγε ότι τα 12 είναι minimum, αλλά έβαλε 8 στην καινούργια mid-range. Αυτή υποτίθεται είναι η κατηγορία κάρτας που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών. Για πόσα χρόνια η 1060 είναι, ας πούμε, η παλιά της τέτοια, είναι η επικρατέστερη επιλογή στο Steam, για παράδειγμα. Και μας έκανε αυτό. Ομορφούλα είναι, αυτό είναι RGB, το Gigabyte. Στο κουτί δεν γράφει τι είδους είναι τα ports εδώ πίσω. Δεν γράφει 2,1 ή 2 ή whatever, αλλά γράφει ότι έχει 16,7 εκατομμύρια χρώματα για το Gigabyte, το λογότυπο. Σημαντικά πράγματα. Ωραία, το βάζουμε αυτό εδώ και ξαναπιάνω το τετράδιό μου να σου πω μερικά πράγματα. Τώρα, έχω κάνει μερικά παιχνίδια, τα συνηθισμένα που κάνω συνήθως, αλλά έκανα και 4K και 1440p. Λοιπόν, το Watch Dogs Legion, πάντα σε όλες τις κάρτες, βάζω το Ultra Preset γραφικών, και RT on και off, ρε παιδί μου, και μετά παίζω με το DLSS. Με τη συγκεκριμένη κάρτα σχεδόν όλα τα modes είναι unplayable. Όχι unplayable, maximum FPS έχει 61 σε 1440p με DLSS off και όλα full. Οπότε έχουμε μια κάρτα του 2023 που δεν μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι του 17 με όλα full, που είναι προβληματικό. 4K σε καμία ανάλυση με κανένα setting, με high settings δεν παίζει. Οπότε η κάρτα είναι με το ζόρι 1440p και το λέω αυτό γιατί πηγαίνοντας στο Forza Horizon 5 για παράδειγμα μου έβγαζε μηνύματα ότι δεν έχει αρκετή VRAM. Βέβαια το performance σε νούμερα ήταν ok. Πρέπει για όλους τους τίτλους καινούργιους να έχετε ανοιχτό αυτό το DLSS3 όπου είναι διαθέσιμο, γιατί αν έχει συγκεκριμένη κάρτα και δεν βάζει DLSS3 μπορούσε απλά να πάρει τα λεφτά σου και τα πετάξει ένα κάδο, γιατί μόνο για αυτό το πράγμα είναι καλή αυτή η κάρτα σε σχέση με παλιότερη γενιά και τον ανταγωνισμό. Και θα σας μιλήσω σύντομα τι άλλες επιλογές έχετε. Rise of the Tomb Raider είναι αρχαίος τίτλος και τον έβαλα για να το συγκρίνω με την 3060 Ti και ισχύει ότι ήταν 5-10% πάνω. Μια χαρά. Μπορείς να παίξεις 1440p, 200fps, παιχνίδι του 2014. Είμαι λίγο αρνητικός. Forza Horizon 5. Να αναφέρω ότι έκανα μια γκάφα σε προηγούμενα reviews για το Forza Horizon 5. Έχει βάλει ένα καινούριο η Nvidia φεδάκι που κάνει frame blending, δηλαδή βάζει AI frames ενδιάμεσα και δεν είχα παρατηρήσει ότι το προσθέσανε και ήταν ενεργοποιημένο. Είναι από τους τίτλους που παίζεται σε 4K με τα DLSS ανοιχτά, σε performance κυρίως, αλλά το Forza Horizon σε 70fps πλέον φαίνεται αργό. Οπότε αν θα το έπαιζα εγώ, θα το έπαιζα με τα DLSS σε performance 1340p πάει πάνω από 120fps και είναι πολύ όμορφη οπτικά η τέτοια. Να αναφέρω ότι το preset που χρησιμοποίησα ήταν extreme. Λοιπόν, 3D Mark, αυτά που είπαμε. 5-10% πάνω από την 3060 Ti, με 100 ευρώ πάνω. Superposition, αυτά είναι τα νούμερα, ok, ναι. Cyberpunk έκανα ένα σκασμό benchmark. Το Cyberpunk εγώ τερμάτισα με 3070. Είναι κοντά με την 3070. Ένα lockdown μετά και ένα χρόνο ακόμη. Η 3060 Ti
είναι performance της 3070. Δεν έχουμε κάποιο. Δεν έχει λόγο να λέγεται 4060 Ti αυτή η κάρτα. Θα μπορούσε να λέγεται 4050 Ti. Αν ήταν 4050 Ti και ήταν 100 ευρώ κάτω με αυτό το performance, θα ήμασταν όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι και θα ήταν ο ήρωας των πάντων. Γενικά πολύ απογοητευμένος είναι. Γιατί κάνει 450 ευρώ. 455 νομίζω. Η συγκεκριμένη κάρτα εχθές για εσάς στην ελληνική αγορά. Από τη μία θα μου πεις, OK, γιατί 7 κατοστάρικα θα κάνει η 4070, αλλά η 6700XT κάνει 350 μέχρι 390 max, δηλαδή 50-60 ευρώ τουλάχιστον κάτω από αυτήν. Παίρνεις την 6700XT με 12 GB, ναι, με λιγότερα DLSS καλούδια, αλλά πλέον έχει πάρει μπρος και η AMD με τα Super Resolution πραγματάκια τους. Και εγώ ειλικρινά μάλλον θα πήγαινα προς τα εκεί. Να αναφέρω επίσης ότι η 3060 Ti, που είναι 5 με 10% πιο αργή από αυτήν, υποσυνθήκες, σε κάποιες συνθήκες και ίδια ταχύτητα και ίσως και πιο γρήγορη, που έχει πάλι 8 GB και είναι προηγούμενης γενιάς, ξεκινάει από 320 ευρώ. Δηλαδή με 130 ευρώ κάτω, παίρνεις 5% με 10% λιγότερη τέτοια. Λιγότερες επιδόσεις από αυτήν. Βέβαια, εκείνη έχει τις διπλάσεις θερμοκρασίες και σχεδόν το διπλάσιο TDP. Αλλά το θέμα είναι τι πληρώνεις και τι παίρνεις. Και να αναφέρουμε ότι 4070 12 GB είναι στα 690 τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, που είναι η μοναδική σύγκριση που λες, α, ναι, OK, είναι πιο γρήγορη 4070, αισθητά πιο γρήγορη, 3090 επιδόσεις έχει, αλλά είναι πιο ακριβή. Οπότε, που καταλήγω, γιατί σας μπέρδεψα. Πάρε η 6700XT ή 4070 και μην πάρεις την κάρτα. Βοήθησα. Ναι. Ναι. Αυτά. Nvidia, κατέβασε την 60 ευρώ και θα είναι μια χαρά κάρτα. Πήγαινε την 5% πάνω από την 3060 Ti. Την 8 GB. Τότε θα συμφέρει. Αυτό. Κάνε like. Δεν ξέρω, δυσκολεύομαι πάρα πολύ για αυτό το review, γιατί τι γίνεται. Η κάρτα καθεαυτή είναι ωραίο iteration γενικά. Τεχνολογίες κλπ. Είναι κρύα, είναι έχει ρεύμα. Όταν DLSS καινούργια πράγματα. Δηλαδή έχεις ωραία εμπειρία. Είναι ευχάριστη εμπειρία να κάνεις gaming με αυτήν την κάρτα. Δεν σκουπίδι. Το πρόβλημα είναι ότι κάνει 4,5 κατοστάρικα. Στην Ελλάδα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Με 3,5 κατοστάρικα, 380 ευρώ, θα έλεγα πάρτε την. Ξέρεις τι. Κάνεις 1440p gaming. Θα τη βάλεις 4K οθόνη και θα κάνεις ό,τι είναι 4K, θέλεις ψέματα. Λοιπόν, στην περιγραφή είναι τα κοινωνικά δίκτυα και το Discord, μπορούμε να έρθουμε να το συζητήσουμε παραπάνω. Γύρω μου έχουν εμφανιστεί άλλα βίντεο που μπορείτε να δείτε. Το ένα λογικά είναι Hardware Σάββατο, το άλλο είναι κάτι άλλο. Και πάτε το στρογγυλάκι να κάνεις subscribe για να μην χάνεις εμένα που αργώ μια εβδομάδα να βγάλω μια κάρτα. Συγγνώμη, Gigabyte, είχα δουλειά. Κοίτα τι όμορφη είναι όμως. Έχει 16 εκατομμύρια χρώματα στο Gigabyte. Γεια σας.